λεπτό. Όφη θα προηγηθεί με τον Κωσταρικανό, τον Μουνιός. Πανηγυρίζει ο σκόρερ για τους κριτικούς. Φοβερό πλασέ από τον Κωσταρικανό, το 0-1 για τον Όφη, που δεν κράτησε πολύ, καθώς οι Τσέχοι θα βρεθούν στην επίθεση δύο λεπτά αργότερα. Με τον Κούχαρ θα ισοφαρίσουν σε 1-1. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μπεκιάη σε αυτή την φάση. Στο 70 λεπτό οι Τσέχοι ξανά στην επίθεση. Ο Ούλη θα πασάρει στον Ζελένκα και αυτός θα διαμορφώσει το 2-1. Οι κριτικοί βλέπουν τις ελπίδες για πρόκριση να χάνονται, αφού ο ίδιος παίκτης 8 λεπτά αργότερα θα κάνει το 3-1 για τη Σλάβια Πράγας. Ο Ζελένκα που στο 88 λεπτό θα πετύχει το τρίτο προσωπικό του γκολ και θα διαμορφώσει το τελικό 4-1. Αύριο στη μία. Όφη δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA και προηγήθηκε στο σκορ με τον Μουνιός στο 60 λεπτό. Αγνώρισε στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα, η ομάδα του Άρη Βασιλείου γνώρισε τη συντριβή από τη Σλάβια στην Πράγα με 4-1. Η εφετινή ευρωπαϊκή πορεία του Όφη σταμάτησε στην Πράγα. Ιτήθηκε 4-1 από τη Σλάβια και με το 2-2 του πρώτου αγώνα αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Στο πρώτο ημίχρονο η ελληνική ομάδα πλησίασε δύο φορές στο να πετύχει ένα τέρμα. Στο 19 ο Νιόμπλιας νικήθηκε από τον Τζέρνη, όπως και ο Βιλγόζη στο 33ο λεπτό. Με τη συμπλήρωση 15 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μουνιός έκλεψε την μπάλα από τον Πέτρου και άνοιξε το σκορ. Στο επόμενο λεπτό ο Κουχάρ κινήθηκε υποδειγματικά και εκτέλεσε τον Μπεκιά για να ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 61 το Ζελένκα αξιοποίησε την προσπάθεια του Ούλιχ και έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Στο 78 λεπτό, Σβάνκαρα και Ζελένκα έπαιξαν το 1-2. Ο κεντρικός επιθετικός των Τσέχων, πλάσαρε η μπάλα, βρήκε το κεφάλι του Βουγκόζη και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει το 3-1. Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε δύο λεπτά πριν το τέλος αναμέτρησης. Από πάσα του Λέρχ, ο Ζαλένκα πέτυχε το τρίτο προσωπικό τέρμα στον αγώνα. Καλά απέναντι στη Σλάβια. Ευτύχησε πάντως να προηγηθεί στο 60 με το Μουνιός. Ένα λεπτό αργότερα η Σλάβια ισοφάρισε με τον Κουχάρ. Η συνέχεια ανήκε στο Ζελένκα που σημείωσε 3 γκολ στο 69, στο 78 και στο 88 διαμορφώνοντας το τελικό 4-1. Οι Τσέχοι πήραν